Τον Πρωθυπουργό έχει αποδέκτη το ψήφισμα που συνυπέγραψαν οι φορείς της Θράκης και στο οποίο διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εξόρυξης χρυσού. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και αυτή είναι αρνητική, όπως εκφράστηκε στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του Εύρου. Είμαστε αναγκασμένοι να παλεύουμε πάνω από 20 χρόνια και φοβάμαι ότι θα χρειαστεί και πολλά άλλα απέναντι σε μία επένδυση η οποία είναι επενδεδημένη πραγματικά με το θάνατο και την καταστροφή. Δεν ξέρω πόσο γραφικοί γινόμαστε επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα όσον αφορά την καταστρεπτική προοπτική αυτής της επένδυσης, η οποία διαλύει τα πάντα και δεν αφήνει καμία προοπτική ανάπτυξης άλλη βιώσιμη με αειοφορία. Αλλά αν ξεφύγουμε από αυτό το οποίο κάποιοι μας κατηγορούν για γραφικότητα, τότε θα πάμε στον πυρήνα της ουσίας του προβλήματος που λέει ότι αν αφήσουμε τους χρυσοδύρες και όλους τους υπηρέτες των χρυσοδύρων οι οποίοι θέλουν την επένδυση αυτή στην Θράκη, τότε πραγματικά θα φύγουν οι Θρακιώτες από τον τόπο αυτών. Στη συζήτηση που διήρκησε σχεδόν 2 ώρες, οι φορείς αποφάσισαν να υπογράψουν το ψήφισμα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά της εξόρυξης. Το κάλεσμα απίφθινε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βαγγέλης Λαμπάκης. Επενδύσεις όπως τα χρυσορυχεία δεν συνάδουν με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε για την περιοχή μας. Στην περιοχή μας έχουμε ένα βιοτεχνικό πάρκο το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί με επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Έχουμε την κτηνοτροφία, έχουμε τη γεωργία, έχουμε τον τουρισμό, που αυτοί είναι οι πυλώνες ανάπτυξής μας. Τα χρυσορυχεία δεν έχουν καμία δουλειά σε μια τέτοια περιοχή και δεν έχουν καμία θέση στον αναπτυξιακό τους χάρτη. Οι φορείς έκαναν αναφορά στον 20ετή αγώνα που έδωσαν και δήλωσαν έτοιμοι να ξαναβγούν στους δρόμους. Δεν αποκλείεται ακόμα και ο αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού, επεσήμανε ο Γιώργος Δεμερίδης, μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη. Θα κλείσουμε την Εγνατία, θα κάνουμε διαδηλώσεις στον τόπο που θέλουν να καταστρέψουν και όπως και να έχει το πράγμα, το κοινωνικό κίνημα που δημιουργήσαμε θα είναι όχι ισάξιο με το παλιότερο, αλλά ακόμη πιο δυναμικό. Το ψήφισμα θα τεθεί προς συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Περιφερειακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το επόμενο διάστημα. Αναμένεται να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Φυσικά έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση σε σχέση με το ζήτημα το οποίο συζητάμε. Λέμε ένα δυνατό όχι στα χρυσορυχεία. Επιμένουμε και διατρανώνουμε την άποψή μας κατά της επένδυσης του χρυσού και κατά κάθε άλλης επένδυσης η οποία είναι ρηπογόνα για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα. Θέλω να σας πω ότι να επαναλάβω αυτό το οποίο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διατράνωσε με κάθε τρόπο στην αγροτική έκθεση Φερών στα Εγγένεια, ότι η γη, η ελληνική γη, η γη του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει άλλου είδους χρυσάφια για τα οποία δεν χρειάζεται το κιάνιο για να μπορέσουμε να τα απολαύσουμε. Είμαστε ενάντια πρώτον γιατί κατά τη γνώμη μας ένα κρίσιμο ρηχτό του λαού μας δίνεται, που συνιστά στρατηγικό απόθεμα σε ιδιώτες σε μονοπόλια και έχουμε το παράδειγμα της Χαλκιδικής που δόθηκε 11 εκατομμύρια ευρώ, 317.000 στρέμματα για να βγάζουν δεκάδες δισεκατομμύρια επιχειρήσεις και δεύτερον γιατί αυτό συνιστά σοβαρό περιβαλλοντολογικό έγκλημα και έγκλημα κατά της ζωής και της παραγωγής των ίδιων των ανθρώπων της περιοχής μας.